ΠΑΜΕ απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τους νέους και τις γυναίκες. Καλεί σε αγωνιστικό ξεσηκωμό με προσανατολισμό να μην ανεχτεί τα νέα παραμύθια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για βιώσιμη ανάπτυξη, για πολλές καλές δουλειές και καλύτερους μισθούς η εργατική τάξη, να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις ανάγκες της. Αυτή είναι η μόνη που παράγει όλο το πλούτο, μπορεί και πρέπει να τον διεκδικήσει. Εδώ και λίγες εβδομάδες έχουμε μια νέα κατάσταση, στην κυβέρνηση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενοι βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Άρον-άρον μέσα στο κατά καλό καιρό, η νέα κυβέρνηση έφερε μια σειρά νόμους μαζί και με εξαγγελίες και νέων ρυθμίσεων που πατάνε στο έδαφος που έστρωσαν οι προηγούμενοι. Διότι μία κλωστή συνδέει όλους τους νόμους που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τις πρώτες 30 μέρες μετά τις εκλογές, όπως και την αντιλαϊκή πολιτική της με την πολιτική των προηγούμενων. Η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος είναι το θέμα που θα προσελκύσει επενδύσεις και θα δώσει μεγαλύτερη όθηση στην ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας, αυξήσεις μισθών και πάει λέγοντας. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις από τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας θα βρεις από κάτω τη συνέχεια του κράτους, δηλαδή αντίστοιχους νόμους που ψήφισε προηγουμένως ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα επιχειρήματα με τα οποία η Νέα Δημοκρατία δικαιολογεί την επιτάχυση της επίθεσης έχουν χρησιμοποιηθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αμέσως μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, που προεκλογικά, κοιτάξτε, απάλλαξε εντελώς τους εφοπλιστές και τους τραπεζίτες από την προλογία, η Νέα Δημοκρατία εξήγηλε ότι προσεχώς θα προχωρήσει στη μείωση του φόρου εισοδήματος του μεγάλου κεφαλαίου από 28% σε 20%, αλλά και το φόρο των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους από 10% σε 5%. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι κάποια, με βάση τα ματωμένα πλεονάσματα που υπόσχονται και πήραν κατευθύνσεις από την Κομισιόν να τηρήσουν, τα δις που θα αφαιρεθούν από τα κρατικά ταμεία θα τα φορτώσει που αλλού στις πλάτες των ίδιων των λαϊκών στρωμάτων με επιπλέον δυσβάστακτους φόρους, με πιο επικίνδυνη υποχρηματοδότηση κοινωνικής πολιτικής στην περίθαλψη, στην πρόνοια, στην παιδεία και στην υγεία. Το παραμύθι όμως εδώ, συναγωνιστές, συναγωνίστρες, πρέπει να έχουμε καθαρό για να μπορέσουμε να έρθουμε αποτελεσματικά στην επαφή με την εργατική τάξη, σε όλους αυτούς που μπορεί ίσως να αποπροσανατολίζονται και να περιμένουν τέτοιου είδους ανάπτυξη. Το παραμύθι λοιπόν της ανάπτυξης μέσω εγχώριων και διεθνών επενδύσεων λόγω της μείωσης της φορολογίας και της γραφειοκρατίας δεν πρέπει να κοροϊδέψει κανέναν. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως και με τις προηγούμενες μειώσεις στη φορολογία τους, ούτε θέσεις εργασίας προσέφεραν, ούτε καλοπληρωμένους μισθούς, ούτε καλύτερες συνθήκες εργασίας. Απεναντίας με τα χρήματα που συσσόρευσαν, άλλοι επιχειρηματικοί όμιλοι πήρανε ανέξοδα ουσιαστικά τα μπουγαλάκια τους και μετέφεραν την παραγωγή τους σε άλλες χώρες, με πιο φθηνό εργατικό δυναμικό, έχουμε παραδείγματα τελευταία στην περιοχή μας. Άλλοι τα διέθεσαν για να πληρώσουν αποζημιώσεις και να ξεπερδέψουν μαζικά από εργαζόμενους με υψηλότερους μισθούς και τους αντικατέστησαν με σύγχρονους σκλάβους που πλέον αμείβονται με το κατώτατο. Άλλοι τα αξιοποίησαν επενδυτικά με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεκληρίζουν κατά χιλιάδες τους αυτοαπασχολούμενους που δρούν στον αντίστοιχο κλάδο, αλλά και κατά χιλιάδες και τους αγρότες στη διαδικασία της συγκεντροποίησης παραγωγής στα χέρια μεγάλων καπιταλιστικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τη βιομηχανία. Κάποιες επενδύσεις προφανώς είναι πιθανό να γίνουν. Κυρίως όμως όπου έχουν εξασφαλιστεί μεγάλα πεδία κερδοφορίας για τους μεγάλους αυτούς καρχαρίες και χωρίς μάλιστα να ξοδευτούν, γιατί αυτοί δεν επενδύουν στην τύχη. Το εξασφαλίζει βεβαίως αυτό και το πολιτικό τους προσωπικό. Αν τους εξασφαλίσουν φτηνό δανεισμό με γρήγορη απόσβεση και όταν και αν δεν τα καταφέρουν και δημιουργήσουν κόκκινα δάνεια, αυτά να πάνε στις πλάτες του λαού, αν τους υποσχεθούν φθηνό ή τσάμπα ρεύμα, αν τους υποσχεθούν φθηνούς και ευέλικτους εργάτες, αν τους υποσχεθούν μηδαμινή φορολογία και να την πληρώνουν αν και όποτε θέλουν, αν τους υποσχεθούν όλο και μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές, πράγμα που ήδη έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία, τότε ναι, μπορεί να έρθουν και νέες επενδύσεις. Ίσως έρθουν και κάποιοι ακόμη παραπάνω, αν τους υποσχεθούμε ότι θα δουλεύουμε για ένα πιάτο φαΐ χωρίς μισθό. Οι εργάτες πρέπει να το έχουν καθαρό, συναγωνιστές, συναγωνίστριες,
Αυτή θα είναι η ανάπτυξη που θα ζουν επί γενναίες οι εργαζόμενοι αν δεν φέρουν τα πάνω κάτω, και εμείς βεβαίως γι' αυτό προετοιμαζόμαστε και με αυτές τις δουλειές να βάλουμε το χεράκι μας όσο καλύτερα δυνατόν γίνεται για να έρθει αυτό το συντομότερο δυνατό. Επιβεβαιώνει επίσης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα συνεχίσει το ίδιο βρώμικο παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ στην πλάτη του λαού μας, συμμετέχοντας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ με νέα μνημόνια χρηματοδότηση της δολοφονικής του δράσης ενάντια στους λαούς, για τα μερίδια της Λίας που προσδοκά μια χούφτα εγχώριων επιχειρηματικών ομήλων και στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και εδώ αρκεί μια ματιά να δει κανείς ποιοι ελληνικών συμφερόντων επιχειρηματικοί όμιλοι δραστηριοποιούνται στα ισοπεδωμένα από το δολοφονικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ κράτη και αντίστοιχα ισοπεδωμένους λαούς που συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, για να καταλάβει με ποιες στρατιωτικές συμμετοχές συμμετέχει η χώρα μας στη βρώμικη αυτή γεωπολιτική μοιρασιά και με τι οικονομικό κόστος επιβαρύνεται συνολικά ο λαός μας. Με κίνδυνο βεβαίως για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που έχουν τεθεί τελευταία και αυτά στο τραπέζι, αλλά και στον περσικό κόλπο ανάμειξη που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε μια κίνηση επιθετική προς το Ιράν στο πλευρό των ΗΠΑ συμφώνησε για την αποστολή φρεγάτας στον περσικό κόλπο σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για το 20% της διεθνούς μεταφοράς ενέργειας, κάνοντας έτσι ακόμη πιο βαθιά και πιο συγκεκριμένα τη χώρα μας μαγνήτη αντιπίνων από τους αντιπάλους βεβαίως του ΝΑΤΟ και των συμμαχιών τους. Το γεγονός ότι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συμμαχία η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία για να μην χαλάσουν τις business που έχουν ανοιχτές με το Ιράν αποδεικνύει ότι ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λιγοσυμμαχίες, ρευστές και επικίνδυνες για όλους τους εμπλεκόμενους λαούς. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, οι εξελίξεις παγκοσμίως προμηνύουν νέα κατρακύλα της παγκόσμιας οικονομίας. Το παραδέχονται ήδη όλοι. Σε ύφεση, κατρακύλα της οικονομίας σε ύφεση, παραπέρα όξυνση των αντιθέσεων. Τα ανταγωνιστικά ημπεριαλιστικά στρατόπεδα ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Παλιές συμφωνίες και συμμαχίες σπάνε. Ένας νέος κύκλος εξοπλισμών βρίσκεται σε εξέλιξη. Τεράστια γεωπολιτικά συμφέροντα συγκρούνται και με τα όπλα σε πολλές γωνιές του πλανήτη. Είναι βέβαιο ότι η αστική τάξη και οι εμπεριαλιστικές συμμαχίες της δεν επαναπάγονται στις δάφνες τους, στην υποχώρηση δηλαδή του κινήματος και στον αρνητικό για τους λαούς σχετισμό. Ξέρουν καλά ότι τίποτα δεν είναι πλέον δεδομένο, τίποτα δεν είναι ακούνητο και σταθερό, ότι μπροστά σε εξελίξεις ανοχεύει ο κίνδυνος της πολιτικής αστάθειας και μιας νέας ανόδου της ταξικής πάλης. Γι' αυτό και παίρνουν τα μέτρα και κλιμακώνουν με όλα τα μέσα την αντιλαϊκή επίθεση. Οι ταξικές δυνάμεις καλούν το λαό μας σε αντεπίθεση τώρα. Οι νέοι νόμοι της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν καθαρά, και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, ποιος είναι ο φόβος και ο τρόμος τους. Και δεν είναι άλλος από την ταξική οργάνωση των εργαζομένων, τα σωματεία τους, οι διεκδικήσεις και το όπλο τους, η απεργία. Γιατί συναγωνιστές, συναγωνίστριες, δεν είναι μικρό πράγμα να αναγκάζεις αυτό το σύστημα και τους μηχανισμούς του να παίρνει μέτρα θωράκισης. Είναι αποτέλεσμα σκληρής και αποτελεσματικής δουλειάς από μέρους μας, δείχνει και αποκαλύπτει τι τους πονάει, τι είναι ικανό να τους εμποδίσει, να τους κάνει να υποχωρήσουν μερικές φορές. Καταφέραμε να αποδείξουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Το οργανώσαμε σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς. Ξέρουμε πώς να δημιουργούμε συνθήκες συσπήρωσης δυνάμεων για οποιαδήποτε μάχη, τι χρειάζεται να οδηγηθούν αυτές σε νίκες. Δημιουργήθηκαν σημαντικές παρακαταθήκες. Είναι καθήκον μας στις νέες συνθήκες να γίνουν όλα αυτά κτήμα όλο και περισσότερων εργαζομένων, να καταλάβουν ότι η κρατική καταστολή, οι νέοι νόμοι δεν στοχεύουν στον αέρα, στοχεύουν σε αυτό που αποδεδειγμένα έχει αποτελέσει όρος ενδυνάμωσης του κινήματος, αποτελεσματικότητας του κινήματος, φόβος να μην πάρει πιο μαζικά χαρακτηριστικά. Τελικά είναι φάρος για τη δουλειά μας, για το που πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας και πρέπει να πούμε ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες για να το κάνουμε. Σε όλα αυτά και σε όλα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, οργανώνουμε τη δική μας αγωνιστική απάντηση. Καλούμε τους πάντες να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που θα γίνει στην πλατεία της στο τέλος της 7 Σεπτέμβρη και ώρα 6 το απόγευμα,
Καλούμε επίσης όλους τους εργαζόμενους από όλους τους κλάδους, τους εκλεγμένους συνδικαλιστές, τα σωματεία, στην περιοχή μας την εκδήλωση, συζήτηση πάνω στο θέμα της προετοιμασίας, της απάντησης του συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι στις διακηρυγμένες θέσεις της νέας κυβέρνησης, ότι φέρνει το... της κυβέρνησης, ότι θα φέρει τον αντισυνδικαλιστικό νόμο, φακελώματος συνδικαλιστών και μελών σωματείων, όπως επίσης και τον νόμο για το βαθύτερο χτύπημα στην απεργία με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η εκδήλωση θα γίνει την 5η Νάτου, Σεπτέμβρη, εδώ στο εργατικό κέντρο στην Ιγιάδουσα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Θα βγει και πρόσκληση, θα τη λάβουν όλοι αύριο μεθαύριο. Καλούμε τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους αυταπασχολούμενους αγρότες, τους νεολαίους, τις γυναίκες. Να δώσουμε αποφασιστική απάντηση με τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο και τις επερχόμενες μάχες. Διότι δεν είναι μοιραίο να κεγόμαστε το καλοκαίρι και να πνιγόμαστε το χειμώνα. Δεν είναι μονόδρομος να κολυμπάει ο λαός στα χρέη και από πάνω να του φορτώνουν νέους φόρους και χαράτσια. Δεν είναι κανονικότητα οι αντεργατικές ανατροπές, η περιστολή των εργασιακών δικαιωμάτων, των συνδικαλιστικών και λαϊκών ελευθεριών. Δεν είναι κανονικότητα το θράσος των εργοδοτών να σε καίνε με τα λάδια για να δουλεύεις ήλιο με ήλιο και με μισθό πείνας. Δεν είναι κανονικότητα να μην χορταίνουν τα παράσιτα οι εφοπλιστές από την κατάργηση της φορολογίας τους από το ΣΥΡΙΖΑ και να εκβιάζουν με επιπλέον χρηματοδοτήσεις, αφήνοντας χιλιάδες λαού και τουριστών στα νησιά στο έλεος της απομόνωσης. Δεν είναι αναπόφευκτη η εμπλοκή της χώρας σε υπεραλιστικά σχέδια και ανταγωνισμούς που την κάνουν μαγνήτη κινδύνων για το λαό μας. Δεν είναι μονόδρομος να συνθλίβονται τα δικαιώματα και ανάγκες του λαού στην πρέσα της πολιτικής που υπηρετεί την ανάπτυξη για το κεφάλαιο. Γιατί εκεί βρίσκεται η πηγή του κακού, σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το δρόμο ανάπτυξης που υπηρετεί τα κέρδη μιας κούφτας επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των πραγματικών κοινωνικών αναγκών. Βρίσκεται σε αυτό το κράτος που δουλεύει επιτελικά σαν καλοκουρδισμένο ρολόι όταν πρόκειται να προωθήσει μεταρρυθμίσεις για την ανταγωνιστικότητα, το επιχειρηματικό κλίμα, τις επενδύσεις. Σέρνεται όμως κυριολεκτικά όταν πρόκειται να σχεδιάσει και να διασφαλίσει την προστασία του λαού από μια πλημμύρα ή από μια πυρκαγιά. Το κράτος αυτό βεβαίως δεν είναι του λαού. Είναι το κράτος της αστικής τάξης και είναι εδώ για να θωρακίσει και να διασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα, τη δική της εξουσία, και δεν μπορεί να υπάρξει κράτος για τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας αν ο λαός δεν πάρει στα δικά του χέρια την εξουσία. Αυτός είναι ο άλλος δρόμος για τις ανάγκες των πολλών απέναντι στον μονόδρομο των θυσιών για τα κέρδη των λίγων. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στην πραγματική λαϊκή ευημερία και αξίζει βεβαίως κάθε θυσία, αρκεί ο λαός να επιλέξει να τον βαδίσει. Όχι κάποια στιγμή στο μακρινό μέλλον, αλλά σήμερα, οργανώνοντας την πάλη του με το πάμε για τις σύγχρονες ανάγκες του. Βάζοντας πλάτη για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, ο καθένας στον κλάδο του, στον χώρο του, δουλεύοντας για το δυνάμωμα της κοινωνικής συμμαχίας ανάμεσα στους εργαζόμενους, τους αυτοαποσχολούμενους, τους αγρότες. Ένα κίνημα που θα παλεύει ενάντια στα κέρδη και τα συμφέροντα του κεφαλαίου, ενάντια στην πολιτική του κομμάτου, ενάντια στις υπεραλιστικές συμμαχίες του με αντικαπιταλιστικούς, αντιμονοπωλιακούς στόχους πάλης. Όχι μόνο για να εμποδίσει τα χειρότερα, αλλά και για να διεκδικήσει ανάκτηση των απολειών, προβάλλοντας επιθετικά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, τις δυνατότητες που αντικειμενικά υπάρχουν για την ικανοποίησή του σήμερα. Όχι μόνο απέναντι στην κάθε κυβέρνηση, αλλά απέναντι στο ίδιο το κράτος που έχει συνέχεια στην επιβολή της αντιλαϊκής πολιτικής. Και όχι για να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν πριν από την κρίση και τα μνημόνια, αλλά για να οργανωθεί η αντεπίθεση που θα σπρώξει τα πράγματα μπροστά. Τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, συναγωνίστρες και συναγωνιστές, οι δυνάμεις που αποτελούν μειοψηφία σε χώρους δουλειάς και σε κλάδους, δεν πρέπει να αφήσουν να πάει χαμένο ούτε δευτερόλεπτο. Να αξιοποιήσουν κάθε δυνατή μορφή ενημέρωση των εργαζομένων. Έχουμε συσσωρευμένη πείρα να σχεδιάσουν την παρέμβαση σε πολύ περισσότερους χώρους δουλειάς από ό,τι έως τώρα. Να μην αφήσουμε την περίοδο που ακόμη είναι μέσα στα πλαίσια της χαλαρότητας να δώσει στις παρεμβάσεις και τις δράσεις του επόμενου διαστήματος χαρακτήρα τυπικό. Έχουμε, συναγωνιστές, συναγωνίστρες, έχουμε και είναι φανερό πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να βάλουμε σε κίνηση. Πολύ κόσμο που εκδηλώνει και ενδιαφέρον συμμετοχής, αλλά και έχει πολλές δυνατότητες που δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί για τη δουλειά και την παρέμβαση των συνδικάτων. Οι εκδηλώσεις, οι κινητοποιήσεις, όλες οι δράσεις, οι επιμέρους και οι κεντρικές, είναι η καλύτερη ευκαιρία να ανοίξει κουβέντα με ατομικές συζητήσεις, με συσκέψεις, με ανοιχτές, μαζικές, συλλογικές
διαδικασίες. Είναι σίγουρα επίπονο, χρονοβόρο, είναι ασφαλής τρόπος να θέσει όμως ευρύτερες δυνάμεις σε δραστηριότητα. Πρέπει και με αφορμή αυτόν τον αγωνιστικό σταθμό να αφήσουμε πίσω και οριστικά, αν γίνεται, αδυναμίες στο σχεδιασμό της δουλειάς, στον καταμερισμό σε όλους τους περισσότερους είναι δυνατόν, στην υλοποίηση του σχεδιασμού με τη χρήση όλων των δυνατών μέσων και των μορφών. Η εργατική τάξη, πρέπει να πούμε, φαίνεται και το προηγούμενο διάστημα στις παρεμβάσεις μας, όλους τους κλάδους του χώρου δουλειάς, έχει το βλέμμα της στραμμένο πάνω μας. Δεν περιμένει κάτι άλλο από αλλού. Αναγνωρίζει το ρόλο μας, μας χρεώνει βεβαίως αντίστοιχα και ευθύνες. Να εντείνουμε την προσπάθεια ώστε να την εμπλέψουμε, έτσι ώστε να μπει μαζικά στον αγώνα και να βάλει τους δικούς της όρους στη ζωή της. Μαχητικά να ανοίξουμε τα ζωτικά μέτωπα για το κίνημα. Είναι αυτά που προσδιορίζονται από το πλαίσιο του ΠΑΜΕ. Οι κλάδοι να μπουν στα γεμάτα και εξειδικευμένα άμεσα για το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κανένας κάτω από 751. Επίσης, για την ομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας. Άμεσα μέτρα για τη συσχύρωση δυνάμεων απέναντι στους πληστηριασμούς που θα ενταθούν, αλλά και την ενίσχυση του αγώνα των εργαζομένων στις τράπεζες, με προμετωπίδα τις εξελίξεις Πειραιώς που θα ανοίξει τις επόμενες μέρες, ενίσχυση του μετόπου απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις ΔΕΗ και ΕΙΑΘ που άμεσα θα ανοίξουν, και ανάπτυξη περισσότερων δυνάμεων στις ευρύτερες διεκδικήσεις για αύξηση στους μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές, απέναντι στην κατάργηση των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων και των δηλών μνημονίων, ενάντια στην αιματηρή φορολογία για την κατάργηση του ΕΦΙΑ, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και βέβαια μάχη για τις προσλήψεις σε δημόσια νοσοκομεία, σχολεία, μονίμου πλήρους απασχόληση εκπαιδευτικών και υγειονομικών όλων των διοικητικών. Συναγωνιστές, κλείνοντας, μπορούμε εδώ να είμαστε σίγουροι ότι θα δώσουμε την υπόσχεση ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βρει απέναντι το εργατικό κίνημα και τις διεκδικήσεις του, θα βρει απέναντι τους κλάδους και τον αγώνα για υπογραφή κλαδικών συμβάσεων, θα βρει το λαϊκό κίνημα απέναντι στους πληστηριασμούς, τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, τους αντιλαϊκούς φόρους. Τους κάνουμε ξεκάθαρα ότι κανένας νόμος δεν θα σταθεί εμπόδιο στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, κανένας νόμος δεν θα βοηθήσει τα ηγετικά τσιράκια των εργοδοτών στη ΓΕΣΕ να επιβάλλουν την υποταγή και το συμβιβασμό. Κανένας νόμος δεν θα επιβάλλει τον έλεγχο στη λειτουργία των συνδικάτων από το κράτος και βεβαίως κανένας νόμος δεν θα απαλλάξει τους εργοδότες από το ταξικό συνδικαλιστικό όλο στο εργατικό κίνημα. Καλή δύναμη σε όλους. Συνεχίζουμε.